σχεδιασμός ενός τόσο μεγάλου έργου, όπως θα ήταν η δημιουργία ενός χώρου που θα εγκαθίστανε τα κειμήλια από την Αργυρόπολη, δεν μπορεί να γίνει με μια τεχνική έκθεση όπως αυτή που προσκόμισε η έξινος Λέσχη. Δεν θέλω να δώσω καμία αντιπαράθεση. Καταλαβαίνω την αγωνία και την προσπάθεια των ανθρώπων να μεταφέρουν αυτόν τον πλούτο στην πόλη μας και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε μαζί. Το είμαστε μαζί όμως δεν σημαίνει ότι ο Δήμος και η στρατηγική πλάγεται και αναφέρεται από τις επιδιώξεις συγκεκριμένων ομάδων. Αυτό το οποίο είπα και εξακολουθεί να ισχύει είναι ότι σε συνάντηση που έχω ζητήσει το Υπουργείο Πολιτισμού με τον κύριο Παλτά θα υπάρξει συζήτηση και επί του συγκεκριμένου θέματος. Η συζήτηση λοιπόν επί του συγκεκριμένου θέματος για να βάλουν τα πράγματα σε μία τάξη έχει ως εξής. Πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη και την ακρίβεια να δοθεί άδεια τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και από το Δενάκιο για τη μεταφορά των εκθεμάτων, των κειμηλίων αυτών, ταυτόχρονα θα πρέπει να πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πολύ αυστηρές, για την μετατροπή ενός χώρου σε χώρο που θα μπορέσει να φιλοξενήσει με ασφάλεια τα κειμήλια αυτά. Και για να μην έχουμε ξεβεστήσει εδώ πέρα, θα σας θυμίσω την συζήτηση που είχαμε κάνει παλιότερα σχετικά με, με το κόστος, το εκτιμόμενο κόστος για τη μουσιολογική μελέτη, γιατί μιλάμε για μουσιολογική μελέτη, μουσιογραφική και μουσιολογική μελέτη. Το εκτιμόμενο λοιπόν κόστος της μουσιογραφικής και μουσιολογικής μελέτης για την τοποθέτηση της έκθεσης και όχι του μουσείου, το κέντρο βιομηχανικής τεκμηρίωσης στα αέρια ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ. Εάν αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι, και αν θέλουμε να το πούμε διαφορετικά, 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, εάν λοιπόν νομίζουμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή όλες τις προϋποθέσεις, έχουμε εξασφαλιστεί όλες τις προϋποθέσεις και έχουμε τα γένεια για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο που θα μας επιτρέψει να φιλοξενήσουμε τα κειμήλια στην παρούσα φάση, νομίζω ότι πραγματικά δεν έχουμε σταθμίσει σωστά το τι απαιτείται και το τι πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν ως Δήμος, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κομμάτι του ποντιακού στοιχείου που όλοι μας του τόπου μας και αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα και τη σημασία των κειμηλίων τα οποία θέλουμε